μαθημάτων μας από την Καινή Διαθήκη. Είμαστε στη σελίδα 1020 και θα συνεχίσουμε από την δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Πρώτο κεφάλαιο, 12 εδάφιο, 1020 σελίδα, δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου. Διότι το καύχημα ημών είναι τούτο, η μαρτυρία της συνειδήσεως ημών, ουχή ότι εν απλότητη και ειλικρινία Θεού, ουχή εν σοφία σαρκική, αλλά εν χάρητη Θεού επολιτεύθυμεν εν το κόσμο, περισσότερο δε προς εσάς. Διότι δεν σας γράφομεν άλλο παρά εκείνα τα οποία αναγιγνώσκετε ή και γνωρίζετε. Ελπίζω δε και ως τέλους θέλετε γνωρίσει. Καθώς και μας εγνωρίσατε κατά μέρος ότι είμεθα καύχημα εις εσάς, καθώς εις εις εμάς, εν τη μέρα του Κυρίου Ιησού. Και μετά αυτήν την πεποίθησην ήθελα να έλθω προς εσάς πρώτερον για να έχετε δευτέραν χάριν και διημών να διαβώ εις Μακεδονία και πάλι από Μακεδονίας να έλθω προς εσάς και από εσάς να προπεμφθώ εις την Ιουδαία. Τούτο λοιπόν βουλευόμενος μήπως τάχα μετεγυρίς στην ελαφρότητα. Όσα βουλεύουμε κατά σάρκα βουλεύουμε. Δεν είναι εις εμέ το ναι ναι και το ου. Αλλά όμως πιστός ο Θεός ότι ο λόγος ημών ολαληθής προς εσάς δεν έγινε ναι και ου, διότι ο Υιός του Θεού Ιησούς Χριστός ο κηρυχτής μεταξύ σας διημών, διεμού και του Σιλιανού και του Τιμωθέου δεν έγινε ναι και ου, αλλά ναι έγινε εν αυτό. Διότι πάσε επαγγελία του Θεού είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν προς δόξαν του Θεού ημών. Ο δε βεβαιώνει μας με θυμών εις Χριστόν και χρήσας ημάς είναι ο Θεός, ώστε σε εσφράγισε ημάς και έδωκε τον αραβώνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εγώ δε μάρτυρα των Θεών επικαλούμε εις την ψυχή μου ότι φιδόμενος ημών δεν ήλθον εις την Κόρινθον, διότι ουχή διότι έχομεν εξουσίαν επί της πίστεώς σας, αλλά είμεθα συνεργή της χαράς σας επειδή εν τη πίστη στέκεστε. Αποφάσισα δε τούτο κατεμαυτόν, το να μην έλθω πάλι προς εσάς με λύπην, διότι αν σας λυπώ, και τι σου εφραίνον εμέ, ημίω λεπούμενος υπέ μου. Και έγραψα προς εσάς τούτο, αυτό, ώστε όταν έλθω, να μην έχω λύπην από εκείνα αφών έπρεπε να έχω χαράν, έχουν πεποίθησιν εις πάντας ημάς, ότι η χαρά μου είναι πάντων ημών, διότι εκ πολλής θλίψεως και στενοχωρίας καρδίας έγραψα προς εσάς μετά πολλών δακρύων, ουχή δια να λυπηθείτε, αλλά δια να γνωρίσετε την αγάπη ειν έχω περισσότερον εις εσάς. Αμήν. Ο Παύλος στη δεύτερη αυτή επιστολή του περιγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια, θα τολμούσα να πω, αφενός μεν τη θλίψη τη μεγάλη που πέρασε τις τελευταίες μέρες στην Έφεσο, καθώς όλη η Έφεσος ξεσηκώθηκε εναντίον του Παύλου και των συντρόφων του, των συνδούλων του, και αυτός βρέθηκε, όπως είπαμε και την περασμένη φορά, σε αυτή τη δύσκολη θέση, τρομακτικά δύσκολη θέση, δηλαδή να εγκαταλείψει τους συντρόφους του που τους είχαν πιάσει οι Ρωμαίοι, μάλλον οι Εφέσιοι, για να τους λιτζάρουν ή να φύγει σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και να πάει στα Ιεροσόλυμα όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος. Πολύ δύσκολη θέση. Να προδώσει και να εγκαταλείψει τα αδέλφια του ή να προδώσει και να εγκαταλείψει την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και μας αποκαλύπτει, όπως είπαμε αφενός μεν, ότι έλαβαν απόφαση θανάτου, που η απόφαση θανάτου δεν είναι τίποτα άλλο παρά να εμπιστευόμαστε μόνο τον Θεό, τον εγείρωα τους νεκρούς και όχι την καρδιά μας ή άλλους ανθρώπους. Και πράγματι υποτάχθηκε στην οδηγία του Θεού και σε λίγα λεπτά ο Κύριος εισήχασε όλη την Έφεσο
Και έτσι ο Απόστολος Παύλος ήταν ελεύθερος. Το δεύτερο όμως που είναι πολύ σοβαρό και μας αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος είναι γιατί επιτρέπει ο Θεός τόσο μεγάλες θλίψεις κάποιες φορές στους δούλους του Θεού, αλλά όπως λέει ο Λόγος του Θεού, παιδεύει τα τέκνα του ο Θεός, μαστιγώνει όμως τους ιούς τους οποίους παραδέχεται. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο μαστίγωμα στον Παύλο με αυτή τη φοβερή θλίψη που απελπίστηκε και να ζει. Γιατί όμως, εξηγεί ο Απόστολος Παύλος κάτι που είναι πολύ σοβαρό να το λαμβάνουμε και εμείς υπόψη μας, γιατί θα έρχονται θλίψεις στη ζωή μας. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Δια πολλών θλίψεων είναι γεγραμμένο να τον γλιτώσουμε. Δια πολλών θλίψεων πρέπει και εμείς να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί όμως, γιατί ποτέ δεν επιτρέπει ο Θεός θλίψη μεγαλύτερη από όσοι αντέχουμε. Συν το πειρασμό κάνει και την έκβαση. Και γιατί το κάνει αυτό? Γιατί είναι ο παρηγορών ημάς, προσέχετε, εν πάση τη θλίψη, όσο μεγάλη και να είναι, θα σε παρηγορήσει ο Θεός, για να μπορείς και εσύ, υπομένοντας, όχι μόνο να παρηγορήσεις, αλλά και να σώζεις τους εν πάση τη θλίψη. Φοβερό μυστικό, αδερφοί. Γιατί μαστιγώνει ο Θεός τα παιδιά τα οποία παραδέχεται? Για να τους καταστήσει δόκιμους. Δόκιμους στον Θεό, εργάτες ανεπαίσχυντος. Να ορθοτομούν το λόγο της αληθείας. Να υποτάσσονται στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος αφού τα εξήγησε στους Κορινθίους, τώρα θα τους πει κάτι που είναι επίσης πολύ σοβαρό. Εγώ καυχόμαι ενώπιον του Θεού εις τούτο. Μα καυχάται ο άνθρωπος? Βέβαια. Εις τούτο, εις την μαρτυρία της συνηθίσεώς μου, ότι εν απλότητη και ειλικρινία Θεού, όχι με σοφία γήινη σαρκική, αλλά εν χάρτη Θεού επολιτεύθημεν εν το κόσμο περισσότερο δε προς εσάς. Και αλλού λέει, για να το καταλάβουμε, το πολίτευμά μας είναι εν της ουρανής, από όπου προσμένουμε σωτήρα. Και τι σημαίνει το πολίτευμά μας? Το φρόνημά μας. Τι φρονούμε? Το φρόνημά μας, το πολίτευμά μας είναι εν ουρανής. Γιατί? Γιατί ομολογεί ο Απόστολος Παύλος, μη μητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Έχει το ίδιο φρόνημα με τον Χριστό. Όπως σκεπτότανε δια Πνεύματος Αγίου ο Κύριος του Ιησούς Χριστός, έτσι σκέφτεται και ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, εν μορφή Θεού υπάρχον, ο Λόγος του Θεού, δεν ενόμισε ότι του κλέψανε τη δόξα του που έγινε ίσα με το Θεό ένα άλλο πρόσωπο. Αντιθέτως, όταν ο Θεός είπε «Ποιος θα υπάγει δι' ημάς στο έργο μου», τότε ο Λόγος του Θεού είπε «Ιδού εγώ ο Θεέ, θα πάω με χαρά για να κάνω το θέλημά σου». Αυτό είπε και ο Παύλος. Ενώ ήταν διώκτης, βλάσφημος και υβριστής της Εκκλησίας, όταν ο Κύριος τον επισκέφθηκε, αναρωτήθηκε και είπε «Ποιος είσαι εσύ που μου μιλάς, Κύριε?» Γιατί του είπε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρώνει να ελακτίζεις προς κέντρα». Και του λέει «Εγώ είμαι ο Ιησούς». Και εκεί τα χάσε. «Εσύ είσαι ο Ιησούς? Άρα είναι αλήθεια ότι είσαι αναισθημένος». Από εκεί και πέρα πια έγινε πραγματικά δούλος του Ιησού Χριστού. Τι θα πει δούλος? Τον ελευθέρωσε ο Χριστός από όλες τις αμαρτίες σου και του δώσε εντολή να γίνει δούλος Θεού. Να δουλώσει τον εαυτό του στον Κύριο. Που σημαίνει ότι από εκείνο το σημείο και έπειτα ο Παύλος δεν έκανε ότι του άρεσε, ότι ήθελε ή ότι νόμιζε, αλλά πάντοτε έκανε
σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, με την εντολή του Χριστού, με τη διδασκαλία του Χριστού. Και επειδή πραγματικά ήταν εκλεκτό σκεύος του Θεού, ο Θεός πολλάκης τον εβασάνιζε, τον εμαστίγωνε, για να μπορεί και ένα μας γράψει τον Θεόπνευστο Λόγο και σε εμάς να τον πιστέψουμε και να τον καταλάβουμε, αλλά και σε όλους αυτούς που πήγαινε να τον κηρύττει. Ότι ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μου, εγώ έχω πάρει απόφαση θανάτου, δεν στηρίζομαι στον εαυτό μου, παρά μόνο στον Θεό, τον εγείροντα τους ανθρώπους, τους νεκρούς, εις Ανάσταση και ζωή αιώνιο. Γιατί? Γιατί το βέβαιο είναι ότι δεν επιτρέπει τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες για την καταστροφή μου, αλλά επιτρέπει για να μάθω ότι εγώ είμαι η παρηγορών αυτών εν πάση τη θλίψη, ώστε και αυτός να μπορεί εν πάση θλίψη και να παρηγορεί και να σώζει. Έτσι τώρα το κάφημά του είναι ότι έχει το φρόνημα του Χριστού, ο οποίος εν μορφή υπάρχουν δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του, όπως και ο Παύλος, από τους πλέον ένδοξους στο Ισραήλ ήταν ο Απόστολος Παύλος, ο μετέπειτα, ο Σαύλος. Όλοι τον τιμούσαν, μαθητευθείς παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ, ο Ρωμαίος πολίτης, τέλειος Ισραηλίτης, διώκτης, ευριστής και βλάσιμος της Εκκλησίας. Αλλά ο Θεός τον άλλαξε, τον μεταμόρφωσε, τον έκανε δούλο του, τον ελευθέρωσε από όλα αυτά τα πάθη που είχε και τον έκανε ένα σκεύος εκλογής του, τίμιο σκεύος, εύχριστο σκεύος, αγιασμένο, επαναλαμβάνω, εύχριστο εις το δεσπότη του, ετοιμασμένο εις πανέργων αγαθών. Και με τη βεβαιότητα λοιπόν ότι ο Πατέρας ο Ουράνιος που τον κάλεσε δια του Ιησού Χριστού θα τον παρηγορεί πάντοτε, εκένωσε και αυτός τον εαυτό του όπως ο Χριστός από τη δόξα που είχε, πως λαβών δούλου μορφή. Δηλαδή τι έγινε, δούλος. Τον ελευθέρωσε ο Χριστός, δούλος. Εδούλωσε τον εαυτό του, πως όμως. Καθώς εταπείνωσε τον εαυτό του, πως όμως. Δια της υπακοής έγινε ο Ιησούς Χριστός δούλος του Πατέρα και δια της υπακοής του, της απόλυτης υπακοής του, ο Παύλος έγινε δούλος του Χριστού. Εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος κατά πάντα σε αυτόν που τον απέστειλε, τον Ιησού Χριστό. Και όπως ο Πατέρας υπερύψωσε τον Ιησού Χριστό και έδωσε σε αυτόν το υπερπάν όνομα μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνι ουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, κατά τον ίδιο τρόπο υπερύψωσε και τον Σαούλ και τον έκανε Απόστολο των Εθνών, που να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Αληθείας με καρπό πολύ, καρπό καλό και ο καρπός του να μένει εις δόξαν και έπαινον Θεού σ' όλη την οικουμένη τότε. 37 χρόνων, τον 37 μετά Χριστό τον έσωσε, 3 χρόνια μέχρι το 40 τον πήγε στην Αραβία και του δίδαξε το Ευαγγέλιο και 4 χρόνια τον εκπαίδευσε στην υπομονή και το 44-45 τον κάλεσε στην Αντιόχεια. Εκεί είπε, χωρίσατε σε μέ τον Βαρνάβα και τον Παύλο για το έργο το οποίο εγώ τους έχω καλέσει και τους απέστειλε. Και έμαθε πλέον ο Απόστολος Παύλος και καυχάται, ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται, ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Θεού που μένει μέσα μου, να πολιτεύομαι, όχι με σοφία
γήινη σωσαρκική ασήμαντη, αλλά εν χάρη τη Θεού με απλότητα και σοφία Θεού. Άνωθεν σοφία. Γιατί ο Απόστολος Ιάκωβος μας το εξηγεί πολύ καλά λέγοντας ότι όπου υπάρχει φιλονικία, φθόνος, έστω και αν υπάρχει σοφία, αυτή η σοφία δεν είναι άνωθεν, είναι γήινη, ζώδης, δαιμονιώδης. Και ποιο ήταν το χαρακτηριστικό του Αποστόλου Παύλου? Ένα. Εταπείνωνε πάντοτε τον εαυτό του, γενόμενος υπήκοος, στα λόγια του Χριστού, καθώς κήρυται κιόλας, ταπεινώθηκε υπό την κρατέαν χείραν του Κυρίου και αυτό σας υψώσει εν καιρό. Και έτσι αυτός ο εχθρός της Εκκλησίας έγινε σοφός άνθρωπος, με άνωθεν σοφία καταβαίνουσα, γιατί ήταν ταπεινός. Το αποτέλεσμα ήταν η άνωθεν αυτή η σοφία, δεν ήταν επίγειος ζώδης δαιμονιώδης, αλλά ήταν αγνή, ειρηνική, επίοικης. Ακούσε τι ωραία χαρακτηριστικά έχει η σοφία του Θεού, για την οποία πολλάκις προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος: «Κύριε, δώσε σε αυτούς σοφία, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, ώστε να αποκαλύπτεται εις αυτούς το θέλημά σου το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον». Αυτή η σοφία λοιπόν είναι αγνή, ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών έργων, αμερόληπτος και ανεπόκριτος, και το αποτέλεσμα αυτής της σοφίας είναι ο καρπός της δικαιοσύνης, να μπορεί ο άνθρωπος να σπέρνει τον καρπό της δικαιοσύνης εν ειρήνη, καθώς αυτός είναι ειρηνοποιός, γιατί είναι ταπεινός. Με απλότητα λοιπόν και ειλικρίνεια, και καυχαίται γι' αυτό, γιατί δεν ήταν έτσι, αλλά ο Κύριος και ο Θεός τον έκανε, γι' αυτό και ομολογεί και ο ίδιος: «Ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται». Δηλαδή ό,τι καλό έχει, έχω, έλεγε ο Παύλος, έχουμε, λέω εμείς, ό,τι καλό έχεις δεν είναι δικό σου. Είναι η χάρις του Θεού που στο χάρισε. Χάρις του Θεού. Ό,τι καλό έχεις. Στην προσωπική σου, στην οικογενειακή σου, στην πνευματική σου, στην επαγγελματική σου, οπουδήποτε. Δεν είναι δικό σου. Και αυτή, και αυτή η χάρις θα πολλαπλασιάζεται όσο εσύ πραγματικά μένεις ταπεινός. Και πώς μένω ταπεινός? Ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενης αλλήλους. Αυτό είναι το μυστικό του ταπεινού ανθρώπου. Είναι ενδεδειμένος ταπεινοφροσύνη, καθώς υποτάσσεται στους αδελφούς του πάντοτε. Και ο Θεός τον υψώνει. Θα υποτάσσεται και ο Θεός θα τον υψώνει. Πιο πολύ θα υποτάσσεται, πιο πολύ θα ταπεινώνεται και ο Θεός πιο πολύ θα τον ισώνει. Όπως το έκανε. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και τώρα έρχεται να εξηγήσει τη σχέση του με τους Κορινθίους, αποκαλύπτοντας καταρχάς ότι αυτά που σας γράφω τα ξέρετε. Τα διαβάζετε, τα γνωρίζετε και πιστεύω ότι μέχρι τέλους θα τα γνωρίζετε. Και εμάς, προσέξτε αυτό πόσο σοβαρό είναι, κατά μέρος μας εγνωρίσατε. Κατά μέρος. Ο μόνος που με γνωρίζει, είναι σαν να λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ο Χριστός. Και μάλιστα το λέει πάρα πολύ ωραία, ότι εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε και εις καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας Αυτόν,
σε εμάς που αγαπάμε τον Θεό, αποκάλυψε αυτά δια του Πνεύματος του Αγίου, καθώς μόνο το Πνεύμα το Άγιο ερευνά τα βάθη του Θεού. Και εξηγεί τώρα, ποιος των ανθρώπων γνωρίζει τι φιλοξενεί μέσα του ο άνθρωπος? Κανένας. Τι φιλοξενώ εγώ αυτή τη στιγμή με στην καρδιά μου? Μόνο ο Χριστός το ξέρει. Εσείς είναι αυτό που βλέπετε. Την όψη. Ο Χριστός όμως ξέρει την αλήθεια. Και λέει, εμείς λοιπόν δεν έχουμε λάβει το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα του Θεού, για να γνωρίζουμε κατά χάριν τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς. Δηλαδή, εγώ τον εαυτό μου, γιατί μόνο το πνεύμα μου ξέρει εμένα και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι μου χάρισε ο Θεός. Τι μου δώσε κατά χάριν. Δηλαδή, σαν να λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά και εμείς ξέρω ποιος ήμουνα. Και τώρα κοιτάζομαι στον καθρέφτη και δεν έχω καμία σχέση με αυτόν που ήμουνα. Και εξηγεί. Τα οποία αυτά που μας χάρισε ο Θεός, τα λαλούμε ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς λόγους Πνεύματος Αγίου, ερμηνεύοντας στους πνευματικούς ανθρώπους, και θα δούμε ποιοι είναι, τα πνευματικά. Γιατί όταν ο άνθρωπος δεν είναι πνευματικός, δεν μπορεί να καταλάβει τα πνευματικά. Και ποιος είναι ο πνευματικός? Το γεγεννημένο από τη σάρκα είναι σάρκα, σαρκικός. Το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Και αν έχεις αναγεννηθεί, σου έχει ανοίξει ο Θεός τη διάνοια, και αν ακούς το Λόγο του Θεού, αυξάνεται η πίστη σου, ανοίγει η διάνοιά σου, σου δίνει αποκάλυψη ο Θεός και όλο περισσότερο γνωρίζεις την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού, την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, το θέλημα του Θεού, και εις τους αιώνες των αιώνων θα συνεχίζεις να γνωρίζεις. Έτσι λοιπόν εξηγεί ότι ο φυσικός άνθρωπος λοιπόν δεν μπορεί να δεχθεί, ο μη αναγεννημένος, ο σαρκικός, δεν μπορεί να δεχθεί τα του Πνεύματος του Θεού, διότι πνευματικός κατανοούνται. Ο δε πνευματικός άνθρωπος καταλαβαίνει τα πάντα, κατανοεί τα πάντα, αλλά αυτός, προσέξτε το, από κανέναν δεν γίνεται κατανοητός. Δεν μπορείτε να ξέρετε τι φιλοξενώ μες στην καρδιά μου, όπως και εγώ δεν μπορώ να ξέρω για κανένα από εσάς. Πολύ σοβαρό αυτό. Δηλαδή κάθε ένας μπροστά στον Κύριό του στέκεται. Είτε ζώμεν, είτε αποθνίσκομεν, του Κυρίου είμεθα. Μόνο αυτός ξέρει. Κι εγώ, τα χαριστέντα υπό του Κυρίου σε μένα, τα οποία δεν τα δείχνω, δεν τα φανερώνω, γιατί τότε θα πω, εν το όνομα τι σου προφητεύσαμε, εν το όνομα τι σου κάναμε θαύματα πολλά, εν το όνομα τι σου ξεβάλαμε δαιμόνια, και Κύριος ξέρετε τι είπε σε αυτούς, υπάγεται η εργαζόμενη την ανομία. Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Γιατί? Εσείς τα κάνατε. Εσείς εξεβάλατε δαιμόνια. Ή ο Χριστός? Εσείς προφητεύσατε το Πνεύμα το Άγιο? Δια των χειρών των Αποστόλων έκανε θαυμάσια σημεία και τεράστια ο Θεός στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Όχι ο άνθρωπος, ο Θεός. Άρα, ό,τι καλό κάνεις, δεν το κάνεις εσύ, το κάνει ο Θεός. Και πρόσεξε, μην καυχηθείς γι' αυτό. Είδατε πόσο σπουδαίος είμαι.
Προσευχήθηκα και θεραπεύτηκε. Προσευχήθηκα και ελευθερώθηκε από τα δαιμόνια. Εγώ, τέλειωσες. Τελειωμένος είναι αυτός που λέει εγώ. Αυτός που λέει ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος, είναι αυτός ο οποίος ευαρεστεί το Θεό. Άρα λοιπόν, κατά μέρος μας γνωρίζεται. Ελάχιστα θα έλεγα εγώ. Παρ' όλα αυτά είμαι θα το καύχημά σας. Καυχέστε, διότι εσείς είσαστε αυτοί. Δηλαδή, καυχέστε Κορίνθοι, διότι εσύ είσαι Παύλο που ήρθε στην Κόρινθο και σώθηκα εγώ. Αλλά και εγώ καυχαίμαι, γιατί σας μίλησα και σωθήκατε, αλλά προσέξτε. Το καύχημα αυτό θα αποκαλυφθεί την ημέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πότε? Όταν, καθώς είναι γεγραμμένο, πρέπει όλοι κάποια στιγμή να σταθούμε στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος και οι ακούσαντες και σωθέντες και οι κηρύττοντες που σώθηκαν πρωτύτερα, να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα έργα τα οποία έπραξαν το σώμα του. Με το σώμα του. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Η σωτηρία είναι αποτέλεσμα της πίστης. Η ανταμοιβή είναι αποτέλεσμα της εκτέλεσης των έργων. Θέλεις ανταμοιβή? Θες να σε ανταμείψει ο Χριστός, να σου πει «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ»? Πότε? Στα ολίγα αισθάνεσαι πιστός. Αυτό είναι. Αυτή είναι η ανταμοιβή. Θα στέκεσαι στα λίγα που σου χαρίζω πιστός, κάνοντας το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, χωρίς να αποκαλύπτεις και να φανερώνεις και να δείχνεις τον εαυτό σου. Αντιθέτως, θα κρύβεσαι πίσω από το σταυρό του Γολγοθά και τότε θα σου πει ο Κύριος εκείνη την ημέρα «Έβγε δούλε, δούλε». Δούλος, δούλος του Θεού. Ελεύθερος, δουλωθείς. Έβγε δούλε. Ποιος είναι ο δούλος? Ο κατά πάντα υποτεταγμένος, υπάκουος στον Κύριό του. Το κρίσιμο λοιπόν ερώτημα εδώ, έτσι όπως μας το αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος, είναι ποιος είναι ο Κύριός σου? Ποιος σε κυβερνάει? Η καρδιά σου? Η αγάπη σου για τα παιδιά σου, η αγάπη σου για το έργο του Θεού, ποιος σε κυβερνάει? Πρόσεξε, γιατί αν δεν είσαι προσεκτικός θα γίνεις ειδωλολάτρης. Και έξω είναι οι ειδωλολάτρες. Δηλαδή θα λατρεύεις και θα αγαπάς αυτά τα οποία σ' αρέσουνε. Όχι. Θα λατρεύεις και θα αγαπάς Κύριον των Θεών σου. Με όλη την καρδιά σου, την ψυχή σου και τη δύναμή σου, γνωρίζοντας ότι από Αυτόν εξαρτώνται τα πάντα και Αυτός σου έχει δώσει τα πάντα. Αμήν, αδελφοί μου. Καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού όλοι μας. Να μην δημιουργούμε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία όμορφη εικόνα στο περιβάλλον μας, αντιθέτως μάλιστα, να στεκόμαστε μπροστά στον καθρέφτη, να δημιουργήσουμε μία εικόνα όμορφη στα μάτια του Χριστού. Να μοιάσουμε σε Αυτόν. Και δεν είμαστε ανόητοι να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη, να βλέπουμε τις μουτζούρες μας και να φεύγουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αντιθέτως μάλιστα, κοιταζόμαστε στον καθρέφτη, διακρίνουμε τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας και πλησιάζουμε ταπεινά να βρούμε έλεος και χάρη από το αίμα του Χριστού.
από τη θυσία του Χριστού. Και εν τέλει δικαιωνόμεθα, επειδή κατά χάριν μας έδωσε ο Θεός την πίστη, να πιστέψουμε ότι Αυτός πέθανε μεν για τις αμαρτίες μας, ο Θεός όμως τον δικαίωσε για τη δικαίωσή μας. Θέλω να το πω πάρα πολύ έντονα. Αδελφέ, πρόσεχε. Μόνος σου θα είσαι πάντοτε στη ζωή σου. Μόνος σου. Και όταν λέω μόνος σου, σημαίνει με τον Κύριό σου. Ο δούλος δεν κάνει ό,τι θέλει. Κάνει ό,τι τον διατάζει ο Κύριός του. Είσαι δούλος του Χριστού. Δεν θα κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν θα κάνεις ό,τι θα πηγαίνεις όπου θέλεις. Θα γονατίζεις, θα προσεύσεις, θα λες Κύριε. Οδήγησέ με. Κύριε, βοήθησέ με. Γιατί ο Χριστός τι λέει, άνεφε μου, δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Μην νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις τίποτα. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Και επιπλέον λέει και κάτι που είναι ακόμη πιο σοβαρό. Ο άνθρωπος έχει πνεύμα. Η έμπνευση όμως του παντοδυνάμου συνετίζει αυτόν. Μην νομίζεις ότι είσαι σοφός και συνετός. Μόνο εάν ταπεινωθείς και πεις Κύριε φώτισέ με, τότε η έμπνευση του παντοδυνάμου θα σε συνετίζει. Έτσι λοιπόν, κατά μέρος με γνωρίζετε και είμαι και είσαστε το καύχημά μου και το καύχημά σας για την ημέρα που θα σταθούμε όλοι μας, γιατί πρέπει όλοι μας, εάν βρούμε χάρη να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, πρέπει όλοι μας να σταθούμε στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί καθένας από μας με βάση αυτά τα οποία έπραξε. Η ανταμοιβή λοιπόν είναι αποτέλεσμα των έργων, η σωτηρία είναι αποτέλεσμα της πίστης μας. Τώρα όμως έρχεται να πει για κάτι πάρα πολύ σοβαρό επίσης, ενημερώνοντας τα αδέλφια του στην Κόρινθο ο Απόστολος Παύλος. Εγώ είχα ένα πρόγραμμα στο μυαλό μου. Και το πρόγραμμα είναι, φεύγοντας από την Έφεσο όταν με ελευθέρωσε ο Κύριος, να έρθω στην Κόρινθο, ύστερα να πάω στη Μακεδονία, ύστερα να ξανάρθω στην Κόρινθο γιατί σας αγαπάω πολύ και μετά να φύγω για την Ιερουσαλήμ. Αυτό είχα σκεφτεί, αλλά δεν το εκτέλεσα. Δηλαδή, με θεωρείτε αναξιόπιστο, γιατί υποσχέθηκα ότι θα έρθω πριν πάω στη Μακεδονία και θα ξανάρθω όταν γυρίσω από τη Μακεδονία. Δηλαδή, τα λόγια μου δεν είναι αυτό το ναι. Δεν είμαι αξιόπιστος. Αυτά που λέω δεν τα κάνω. Δηλαδή, μεταχειρίζει την ελαφρότητα. Όταν σας είπα ότι θα έρθω, θα πάω στη Μακεδονία, θα ξανάρθω σε εσάς και μετά στην Ιουδαία, ότι με επιπολαιότητα μίλησα. Και εξηγεί. Δεν ήταν επιπολαιότητα, αλλά ήταν ότι δεν ήθελα να σας λυπήσω. Σας λυπήθηκα. Επειδή στην εκκλησία των Κορινθίων υπήρχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, πορνεία. Και τη αυτή πορνεία που ούτε μεταξύ των εθνών δεν υπήρχε. Και εγώ σας έδωσα εντολή εν τον νόμο του Χριστού να εκβάλλετε εκ μέσου τον και την πόρνη. Ισόλεθρον της σαρκός του, μήπως σωθεί η ψυχή τους. Και δεν το έχετε κάνει ακόμη. Γι' αυτό δεν ήρθα. Γιατί θα ήμουν υποχρεωμένος να σας ελέγξω αυστηρότερα τώρα. Αλλά χαίρομαι
γιατί εν τέλει με υπακούσατε. Αλλά πιο πολύ χαίρομαι, γιατί καθώς με υπακούσατε, είχε αποτέλεσμα ευλογίας και σωτηρίας σε αυτούς τους δύο πόρνους, υπακοή σας στο Λόγο του Θεού. Φοβερό, αδελφοί αγαπητοί. Δηλαδή, υπακούοντας στο Λόγο του Κυρίου, το αποτέλεσμα της πορείας σου θα είναι από ευλογία σε ευλογία, πρώτον από χάρη σε χάρη, δεύτερον από ευλογία σε ευλογία και εν τέλει από δόξα σε δόξα. Δεν είμαι λοιπόν αναξιόπιστος, γιατί σας είπα ότι θα έρθω αλλά δεν ήρθα. Και ό,τι σας έχω πει μέχρι τώρα είναι ένα αυτό το ναι και ένα αυτό το αμήν. Είναι η απόλυτη αλήθεια. Γιατί πιστός είναι ο Θεός ότι ο λόγος τον οποίον σας εκήρυξα δεν ήτανε ναι μεν αλλά. Φοβερό αυτό. Ναι μεν αλλά όχι. Ήταν ναι, ναι και αμήν. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου, του χριστιανού. Δεν λέει και ξελέει, λέει και πραγματοποιεί. Ο Απόστολος Παύλος όμως σε αυτή την περίπτωση δεν πραγματοποίησε. Και λέει φιδόμενος ημών δεν ήρθον ακόμη στην Κόρινθο. Γιατί περίμενα να δω την υπακοή σας και το αποτέλεσμα και το είδα. Και έμαθα, και έμαθε ο Απόστολος Παύλος, ότι επίστησαν οι Κορίνθοι στα σκληρά λόγια του Αποστόλου Παύλου, που ομολογεί ότι δεν είμαι δικτάτορας, δεν έχω εξουσία στην πίστη σας. Σας παρακαλώ όπως σαν να μας παρακαλεί ο Θεός. Δεν σας διατάζω. Διαταγές παίρνω και τις εκτελώ. Κύριε Θεέ μου, δεν έχεις δικαίωμα, αδερφέ, και εξουσία στην πίστη κανενός. Θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Ούτε στα παιδιά σου, ούτε στα εγγόνια σου, ούτε στη γυναίκα σου, ούτε στον άντρα σου, πόσο μάλλον στον αδερφό σου. Αλλά με τη μαρτυρία της ζωής σου, με το παράδειγμα της ζωής σου, θα ευαγγελίζεις εσύ τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Με τη μαρτυρία και το παράδειγμα της ζωής σου. Και έτσι οι Κορίνθοι πίστηκαν στην προτροπή του Αποστόλου Παύλου. Τι ωραίο που είναι να πείθεσαι στην προτροπή των προϊστώτων. Και ας μην το καταλαβαίνεις και ας θεωρείς ότι είναι και σκληρός ο λόγος. Θα σου βγει σε καλό. Πείθεστε και υπακούετε στους προϊστώτες σας, λέει ο Λόγος του Θεού. Έχουν πάντα δίκιο. Δεν θα μπορούσα να πω, γιατί κανένας άνθρωπος δεν είναι αλάθητος, ότι έχουν πάντα δίκιο. Αλλά μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι εσένα θα σου γίνει καλό. Εάν πείθεσαι, εσένα θα σου γίνει καλό από το Θεό. Και θα έχεις καλά αποτελέσματα. Καλό κάρπο και εξηγεί. Και έτσι αποφάσισα μέσα στον εαυτό μου, παρόλο που σας είχα υποσχεθεί ότι θα έρθω, να μην έρθω πάλι προς εσάς και σας προκαλέσω λύπη. Δηλαδή, προσέχετε αυτό, αδελφοί μου αγαπητοί.
έχει δύο δρόμους να εκλέξει ο Απόστολος Παύλος. Να κάνει αυτό που υποσχέθηκε, να πάει να τους επισκεφθεί πριν πάει στη Μακεδονία και μετά να τους ξαναεπισκεφθεί. Και άλλος δρόμος είναι ότι αν πάει τώρα θα τους λυπήσει. Δίλημα. Τι θα κάνω τώρα? Θα με θεωρήσουνε αναξιόπιστο. Και τον κρίνανε πολύ. Ότι άλλα λέει και άλλα κάνει. Εκείνη την περίοδο, στην Κόρινθο. Όμως απολογείται. Εν αληθεία, εν ειλικρινία. Εγώ δεν άλλαξα γνώμη, αλλά φιδόμενος ημών δεν ήλθον εις την Κόρινθο, για να μην σας ελέγξω και σας λυπήσω πάλι, όπως την πρώτη φορά, που σας είπα εκβάλλετε εκ μέσου των διούτων άμεσα, παραδώστε στον σατανά προσόλευθον της σαρκός, μήπως σωθεί το πνεύμα αυτού εν τη μέρα του Κυρίου Ιησού. Δεν ήταν εύκολη η απόφαση των Κορινθίων να υποταχθούν. Να τους διώξουν. Δεν υπήρχε και ο Λόγος του Θεού που λέει «Έξω είναι η πόρνη, οι πλεονέκτες, οι δολολάτρες, οι λίδωροι, οι μέθησοι, οι άρπαγες». Εάν κάποιος ονομαζόταν ο αδελφός, έκβαλε αυτούς, μην συναναστρέφεσαι αυτούς. Αυτό τους είπε. Βγάλτε τον, μην τους συναναστρέφεστε. Αυτοί όμως, ομολογεί ο Απόστολος Παύλος, ότι εσείς δεν πεθύσατε που τους, έβλεπε να, που τους βλέπατε να πορνεύουνε, αλλά τους ανεχόσαστε. Πολύ σοβαρό, αγαπημένα μου αδέλφια, αυτό. Γιατί αυτό μπορεί να συμβεί στην οικογένειά μας. Στην Εκκλησία, στους κοντινούς σου. Τι θα πεις τώρα? Θα τους ελέγξεις από τόμος? Θα λυπηθούνε? Ναι, αλλά η κατά Θεόν λύπη κατεργάζεται σωτηρία. Αν λυπηθούνε κατά Θεόν λύπη, θα σωθούνε. Και αυτό είναι η επιδίωξή μας. Η επιδίωξή μας δεν είναι να τους κάνουμε όλα τα χατήρια. Ούτε η επιδίωξή μας είναι να μας κάνουν όλα τα χατήρια. Η επιδίωξή μας είναι να κάνουμε όλοι μας, να την πω την έκφραση που δεν είναι σωστή, το χατήρι του Κυρίου. Αυτό είναι το συμπέρασμα της υποθέσεως. Δεν έχω εξουσία να σας διατάξω, αλλά έχω εξουσία να σας παρακαλέσω και να σας πω τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να σας ελέγξω, γιατί εσείς το βλέπατε και δεν κάνετε τίποτα. Και είμαι υποχρεωμένος να σας ξαναελέγξω, εάν εσείς πάλι δεν κάνετε τίποτα. Αλλά ποιος είναι αυτός που μου δίνει χαρά εμένα, τι ωραίο που είναι αυτό, παρά ο λυπούμενος υπέ μου με την λύπη προς σωτηρία. Δηλαδή εγώ σε λυπώ, εσύ λυπάσαι, μετανοείς, σώζεσαι και αυτό μου δίνει τη χαρά. Τι ωραίο που είναι αυτό. Δηλαδή τα λόγια μας να έχουν εξουσία, να είναι λόγος Θεού. Πολύ κρίσιμο σημείο, αδερφοί αγαπητοί. Είσαι άνθρωπος του Θεού, έχεις λόγο Θεού? Πολύ σοβαρό ερώτημα. Είσαι δούλος Θεού, έχεις λόγο Θεού?
Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή αυτό που λες είναι αυτό που εντέλεται ο Κύριος σε σένα να πεις? Είναι αυτό που φαντάζεσαι, νομίζεις, καταλαβαίνεις? Πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, το Πνεύμα το Άγιο έχει ορισμένα χαρακτηριστικά μοναδικά. Μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο εις πάσαν την αλήθεια. Μόνο από δια Πνεύματος Αγίου μπορείς να οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Το Πνεύμα το Άγιο μας αποκαλύπτει τα μέλλοντα. Και μόνο δια Πνεύματος Αγίου μπορείς να γνωρίζεις τι θα γίνει. Και ποιος είναι αυτός? Αυτός που όχι μόνο ζει κατά το Πνεύμα, αλλά περπατάει κατά το Πνεύμα. Και πιο σωστά, μόνο όσοι άγονται υπό του Πνεύματος του Αγίου είναι τέκνα Θεού, με εξουσία Θεού. Δεν άγονται από την καρδιά τους, δεν άγονται από αυτά που λέει εκείνος και ο άλλος και ο άλλος, άγονται από το Πνεύμα το Άγιο. Και τι σημαίνει άγομαι? Το έχουμε ξαναπεί, θα το ξαναπούμε. Όπως γίνεται στις παρελάσεις, στο σχολείο, στο στρατό. Υπάρχει ένα άγημα και υπάρχει ένας που δίνει παραγγελίες. Ένδιο, κλείνεται από δεξιά, κλείνεται από αριστερά. Για σκεφτείτε ένα άγημα που περπατάει ο καθένας όπως θέλει. Τι αποτέλεσμα θα έχει? Κανένα. Σκεφτείτε όμως και ένα άγημα που να διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο. Και το κρίσιμο σημείο δεν είναι το άγημα ή άλλοι, είναι εγώ, άγομαι. Εδώ είναι το ερώτημα. Άγομαι από το Πνεύμα το Άγιο? Διοικούμαι από το Πνεύμα το Άγιο? Και πώς θα τα καταφέρω? Το ζητάω. Τόσο εύκολο είναι. Έχετε το χρήσμα, γνωρίζετε τα πάντα και δεν χρειάζεται να σας διδάσκει της. Ζητάω, Κύριε, οδήγησέ με. Αλλά με δύο σοβαρές προϋποθέσεις. Επειδή εφύλαξα στο λόγο μου και δεν ειρνήθης το όνομά μου, γι' αυτό έδωκα εισέ θύρα νεογμένη, την οποία κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Να πιωσάγεται από το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός τον οποίον ο Κύριος θέτει εμπροσθέν του θύρα μεγάλη και ενεργητική, πολλοί είναι οι ενάντιοι. Αλλά αυτός περπατάει ακριβώς στο βηματισμό στα ίχνη του Χριστού. Άγεται υπό το Πνεύματος του Αγίου και έχει την εξουσία του τέκνου του Θεού. Όσοι δέχθηκαν και δέχονται τον Ιησού Χριστόν Κύριό τους και Θεό τους, σε αυτούς ο Πατέρας Θεός δίνει εξουσία να ονομάζονται τέκνα Θεού. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, να εξετάσω τον εαυτό μου, όχι μια φορά, να εξετάζω συνεχόμενα τον εαυτό μου, ανάγομαι, όχι από την καρδιά μου, ούτε από τη γυναίκα μου, ούτε από τον άντρα σου, ούτε από τον πατέρα μου, ούτε από τη μητέρα μου, ανάγομαι από το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός είναι ελεύθερος. Ελεύθερος. Και αυτός ελεύθερος των πάντων μπορεί να δουλώσει τον εαυτό του στις πάντας με την πρόθεση να έχει καρπό πολύ, να κερδίζει πλειοτέρως. Καρπό πολύ, καρπό καλό, εις δόξαν και απενών Θεού. Φοβερή επιστολή η δεύτερη του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Έχει τρομακτικά μυστικά. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μελετάμε το Λόγο του Θεού. Όχι να τον διαβάζουμε, να τον μελετάμε. Τι σημαίνει αυτό? Πατέρα, σε παρακαλώ, φώτισέ με να καταλαβαίνω αυτά που διαβάζω.
Και σε παρακαλώ, Πατέρα, στο όνομα του Χριστού, δώσε μου δύναμη να εκτελώ αυτά που διαβάζω. Τότε, ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε και η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Να λοιπόν, ποιος είναι ο άνθρωπος που προκόβει στη ζωή του. Αυτός που μελετάει με φώτιση Θεού και αυτός που εκτελεί με τη δύναμη του Ιησού Χριστού και οδηγία Πνεύματος Αγίου. Βοήθησέ μας, Κυρία μου. Αμήν, Χριστέ μου, βοήθα μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί.